Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων μέσα από το Xanth Channel. Σε επιφυλακή συνεχίζει να παραμένει ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός στην περιφερειακή ενότητα Εύρου από τον κίνδυνο νέων πλημμυριακών φαινομένων, αυτή τη φορά στο νότιο Εύρο, όπου και εκβάλλει ο ποταμός στην κάθοδό του προς το Δέλτα. Σημειώνεται ότι περισσότερα από 110.000 στρέμματα με καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν καταστραφεί εξαιτίας της αύξησης της στάθμης, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Σε επιφυλακή συνεχίζει να παραμένει ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός στην περιφερειακή ενότητα Εύρω από τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων, αυτή τη φορά στο νότιο Εύρω, όπου και εκβάλλει ο ποταμός στην κάθοδό του προς το Δέλτα. Στο νότιο τμήμα του ποταμού, η στάθμη του νερού συνεχίζει να είναι σταθερά στα 7 μέτρα, ενώ το ανάχωμα που έσπασε το πρωί στον οικισμό Πέταλο σήμανε προς στιγμή συναγερμό, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν προβλήματα. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς σε δηλώσεις του σημείωσε πως η ρήξη του αναχώματος μάλλον λειτουργήσε θετικά, αφού εκτόνωσε τον μεγάλο όγκο των νερών, ο οποίος στράφηκε προς καλλιεργημένες εκτάσεις, ενώ σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε ο κίνδυνος να πλημμυρίσουν σπίτια μέσα στον οικισμό. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ, στο βόρειο του τμήμα του ποταμού, η κατάσταση άρχισε να εκτονώνεται καθώς τα νερά υποχωρούν σταδιακά και μειώνεται το ύψος της στάθμης του ποταμού. Την ίδια ώρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 110.000 στρέμματα με καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν καταστραφεί εξαιτίας της αύξησης της στάθμης, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η καλλιέργεια αυτών των εκτάσεων από τους γεωργούς. Μάλιστα, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διέθεσε επιπλέον γεωπόνους στον ΕΛΓΑ ώστε να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών το συντομότερο δυνατό και να επιταχυνθούν έτσι οι διαδικασίες αποζημίωσης των αγροτών. Ωστόσο, η προσοχή όλων είναι στραμμένη σε μια νέα πιθανή επιδείνωση του καιρού το επόμενο διάστημα, που αν δώσει και πάλι ισχυρές βροχοπτώσεις, θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις. Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, με σημαντική ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και σχετικά ομοιόμορφη κατανομή της επιρροής των μικρότερων κομμάτων, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO για το ΜΕΓΑ και την ανατροπή. Στην πρόθεση ψήφου καταγράφονται τα εξής ποσοστά: ΣΥΡΙΖΑ 28%, Νέα Δημοκρατία 23,1%, ΚΚΕ 5,5%, Ποτάμι 5,1%, ΠΑΣΟΚ 5,1%, Χρυσή Αυγή 5%, ΑΝΕΛ 2,7%, Ανταρσία 1,3%, ΛΕΟΣ 1,3%, Άλλο 5,9%, Λευκό Άκυρο 1,7%, Δεν έχω αποφασίσει 15,3%. Καταλληλότερος πρωθυπουργός συνεχίζει να κρίνεται ο Αντώνης Σαμαράς με 44,8% έναντι 35,4% που προτιμά τον Αλέξη Τσίπρα. Στις θετικές απόψεις για τους πολιτικούς αρχηγούς προηγείται ο Αλέξης Τσίπρας με 42,7% και ακολουθούν ο Αντώνης Σαμαράς με 41,3%, ο Σταύρος Θεοδωράκης με 35,2%, ο Κουτσούμπας με 31,2%, ο Φώτης Κουβέλης με 30,1%, ο Πάνος Καμένος με 25,9%, ο Ευάγγελος Βενιζέλος με 22,6% και ο Νίκος Μιχαλολιάκος με 11,2%. Θετική επιτάχυνση της διαδικασίας. Σχεδόν 2 στους 5 θεωρούν ότι η αδυναμία συμφωνίας με τους δανειστές οφείλεται στην πολιτική αβεβαιότητα, ενώ πάνω από 1 στους 3, 35,5%. Κατηγορεί την κυβέρνηση και μόνο 1 στους 5, 21,9% στοχοποιεί την Τρόικα. Σχεδόν 2 στους 3, 64,4% αντιμετωπίζει θετικά την απόφαση της κυβέρνησης να επιταχύνει τη διαδικασία της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Οριακά πάνω από 1 στους 2, 51,3% αντιμετωπίζει θετικά το Σταύρο Δήμα που προτείνεται ως Πρόεδρος. Πάνω από 1 στους 2, 55% θέλει να εκλεγεί Πρόεδρος από την παρούσα Βουλή, αλλά μεγάλο ποσοστό άνω των 2 στους 5, 41,6% θέλει η χώρα να πάει σε βουλευτικές εκλογές. Μια πιθανή προεκλογική περίοδος εγκυμονεί κινδύνους για την οικονομία, συμφωνούν πάνω από 2 στους 3, 61,2%. Διαπραγμάτευση από Σαμαρά και κυβέρνηση συνεργασίας. Ο Αντώνης Σαμαράς επιλέγεται ως καλύτερος διαπραγματευτής από το 41,2%, ενώ 34,2% θα προτιμούσε τον Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό απέναντι στην Τρόικα. Πάνω από 2 στους 5, 41% θέλουν μια νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές να διαπραγματευτεί με την Τρόικα, ενώ λίγο μικρότερο ποσοστό, 37,6% προτιμά τη σημερινή κυβέρνηση και μόλις 14,3% θα προτιμούσε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού από την παρούσα Βουλή. 3 στους 5, 59,3% επιμένουν ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ σχεδόν 2 στους 5, 38,5% θέλουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στο ευρώ πάση θυσία, σχεδόν 3 στους 5, 58,6% θεωρούν ότι δεν έχει περάσει ο κίνδυνος εξόδου από την Ευρωζώνη, έναντι 2 στους 5, 41,2% στην αντίστοιχη έρευνα του Οκτωβρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι 2 μήνες πριν η πεποίθηση ότι ο κίνδυνος έχει περάσει ήταν πλειοψηφία, στο 52,6%. Σχεδόν 3 στους 4, 72,4%
24% ζητά να μείνει η Ελλάδα πάση θυσία στο ευρώ, ενώ 26% λέει όχι ή μάλλον όχι. Καμία ελπίδα στο υποθετικό κόμμα του Παπανδρέου. Μόλις 4,2% θεωρεί ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου πρέπει να κάνει δικό του κόμμα και 7,6% ζητά να κατεβεί με το Πασόκ, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία προτιμά να μην είναι υποψήφιος και να αποσυρθεί από την πολιτική. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου σε πανελλαδικό δείγμα 1.200 ατόμων. Σκληρή δήλωση του Υπουργού Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρα. Τον χαρακτηρίζει επικίνδυνο και υπόλογο, αφού επιμένει να σύρει τη χώρα σε εκλογές. Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να αμβλύνει τις αλγινές εντυπώσεις που προκάλεσαν οι αμετροεπείς και επικίνδυνες δηλώσεις του για ζουνάδες και χορούς και φτάνει στο σημείο να κατηγορεί τον κ. Σαμαρά ως επικίνδυνο. Τον Πρωθυπουργό, δηλαδή, που εδώ και 2,5 χρόνια κρατά όρθια τη χώρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κόντρα στην υπονομευτική δράση του κ. Τσίπρα. Τον Πρωθυπουργό, που ακόμη και τώρα φρόντισε να εξασφαλίσει τη χώρα από οποιοδήποτε πιστωτικό γεγονός για όσο χρόνο πιθανόν να διαρκέσει η πολιτική περιπέτεια στην οποία έβαλε τη χώρα ο κ. Τσίπρας. Επικίνδυνος και υπόλογος λοιπόν είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας που επιμένει να σύρει τη χώρα σε εκλογές, περιφρονώντας ακόμα και τη βούληση του ελληνικού λαού. Απίστευτο και όμως αληθινό. Σε οικόπεδο που δεν του άνοικε, αλλά ανήκει στη Διεύθυνση Γεωργίας, ο πρώην Δήμαρχος Αυδείρων και Βιστονίδας Βασίλης Τσολακίδης, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τις αποκαλύψεις που ακούστηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αυδείρων το βράδυ της Δευτέρας, κατασκευάστηκαν κτίρια 400 τετραγωνικών μέτρων που έχουν λαιλατηθεί. Με αποτέλεσμα από το 2005 μέχρι και σήμερα να μην έχουν ακόμα τακτοποιηθεί οι αυθαιρεσίες στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Δύο φορές! Να το ξαναπάρει για το συγκεκριμένο θέμα. Δύο φορές! Όντως αυτά που λέει ο Βασίλης είναι να τρελαθεί. Όχι ο κόσμος, ο Βασίλης τρελαθεί. Είναι απόψεις αυτές. Είναι απόψεις, εγώ απόψεις. Απόψεις. Το κτίριο είναι εδώ, πώς ήταν. Το άφησε ο Δήμος να λαιλατηθεί, να καταστραφεί. Και αφού καταστράφηκε, ευαισθητοποιήθηκε τότε ο κύριος Τσολακίδης και θέλει να κάνει αποδυτήρια εκεί που υπήρχαν αποδυτήρια. Δέστε, εδώ, ολοκένουργο. 400 τετραγωνικά κτίριο λαιλατήθηκε και έπεσε. Πότε λαιλατήθηκε. Εσείς περνάτε κάθε μέρα στα τρία τελευταία χρόνια. Στα τρία τελευταία χρόνια λαιλατήθηκε το κτίριο. Μα, με συγχωρείς. Φωτογραφίες με δεν λέω λόγια. Εντάξει, αν κάνω λάθος για όλη τη διοίκηση. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω από το 2006 έχουν περάσει 8 χρόνια. Συγγνώμη. Κύριε Μακρύ, θα πάρει το λόγο να μιλήσει. Από το 2006 ξέρει ο Δήμος ότι υπάρχει πρόβλημα βίας. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Εγώ σας λέω το γεγονός. Δεν λέω. Αφήστε να ρωτήσετε κύριο Σαντωνιάδη. Από το 2006 υπάρχει πρόβλημα βίας. Ολοκληρώστε. Επειδή μου απέστεινε το λόγο. Ναι, θα με αφήσει να τελειώσω. Πρώτα να τελειώσω και μετά πάτησε. Όχι, όχι, Βούλα, είναι ένα σοβαρό θέμα να βρούμε μια λύση να τελειώνει. Καταρχήν, θεωρώ ανήθικο το να αναφέρει εδώ ότι υπάρχει μια αγωγή συγγενικών προσώπων της αδερφής μου, αν θέλετε να μάθετε. Γιατί η αδερφή μου καταστράφηκε, δεν καταστράφηκε ο Βασίλης. Η αδερφή μου είναι στη Γερμανία και η αδερφή μου πήγε 69 φορές στο αυτόφορο. Άρα μην το λέει εδώ για να εντυπωσιάσει και δεν μιλάω για αυτό το θέμα. Θα τα λύσουν τα δικαστήρια. Εγώ μιλάω για την πραγματικότητα. Υπήρχε ένα τέλειο κτίριο, το αφήσαμε, λέει, λατήθηκε. Το δροσερό όλο έπαιρνε από εκεί τα ξύρα και τα διάφορα πράγματα. Φτάσαμε σε σημείο να κόψουν τις κολόνες και στον πρώτο αέρα έπεσε όλο. Εσείς που περνάτε από την Ξάνθη και έρχεστε εδώ. Κύριε Τσολακίδη, δεν το βλέπατε, δεν βλέπατε τη λαϊλασία, δεν διαβερθήκατε και αφού είδατε ότι κρεμιστήκατε, κάνετε δημοπρασία, το πιο κουφό. Έχω ένα κτίριο, το αφήνω, πέφτει και μετά κάνω δημοπρασία, ξαναφτιάξω. Και σας λέω, να με θυμάστε, δεν πρόκειται να πάρετε από την προδομία καμία άδεια. Δεν βοηθάς. Εγώ δεν βοηθάω. Εσύ το μπλοκάρισες. Εγώ δεν βοηθάω. Ναι, με τα δημοσιεύματα πάνατε τότε προεκλογικά που έβγαινες και έλεγες. Κύριε Τσολακίδη, αφήστε να ολοκληρώσει. Να ξαναπάρει το λόγο να ξαναμιλήσει. Όχι, ας ολοκληρώσει. Τι κάνουμε εδώ. Εντάξει, ας ολοκληρώσει, δεν του ξαναδώσουμε το λόγο. Εγώ τι θα απαντήσω. Ο ίδιος εδώ υπάρχουν τα χαρτιά, σας τα δώσω για τα πρακτικά, έκανε αίτηση για να βγάλει άδεια. Και η ίδια η υπολοδομία έχει δώσει ένα φύλλο με παρατηρήσεις. Υπάρχει εδώ. Από το 2006.
Δηλαδή, εγώ δεν βοηθάω. Εγώ δεν έτρεξα να πάρω το στρατό. Εγώ δεν έτρεξα να πάρω χρήση γης. Εγώ δεν έτρεξα να παραχωρηθεί. Να σας πω ένα τρελό. Το 2005, συγγνώμη, το 2005 όταν νοικιάσανε το πάρκο, η ιδιοκτησία δεν ήταν του Δήμου. Ξέρετε πότε έγινε του Δήμου. Τα τέλη του 2006. Μετά από τρέξιμο δικό μου. Και έρχεται εδώ μέσα ο Τσολακής να μου πει ότι εγώ δεν βοήθησα. Προς Θεό να πούμε. Πρόεδρε. Ο κύριος Μακρύς τον λόγο. Να είστε σύντομος κύριε Μακρύς. Θέλω να διευκρινίσω τα εξής. Καλά μας δείχνει ο κύριος Αντωνιάδης μια φωτογραφία. Τα μέτρησε τα τετραγωνικά. Πρώτον, πόσα τετραγωνικά έχει το συγκεκριμένο κτίριο για το οποίο πρόκειται να γίνει παρέμβαση και το οποίο έχω την εντύπωση ότι είναι το μοναδικό που μπορεί να νομιμοποιηθεί. Γι' αυτό έγινε η παρέμβαση στο συγκεκριμένο κτίριο. Δεύτερον, δεν εφαρμόζει. Η υπηρεσία εφαρμόζει μια εγκεκριμένη μελέτη. Δεν μπορούμε να λέμε ότι να είναι πετάμε 50 χιλιάρικα. Δημοπρατήθηκε βάσει συγκεκριμένης μελέτης, η οποία προέβλεπε την ανακατασκευή αυτού του κτηρίου, προέβλεπε την ανακατασκευή των τουαλετών, προέβλεπε την περίφραξη που η οποία έγινε και κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Να μην λέμε ότι θέλουμε τώρα ότι πετάμε λεφτά και ότι αυτό, γιατί είναι αιχμή και πάρα πολύ σοβαρή. Η κυρία Γεωργία Χατζαβαγιαννίδου υπέγραψε εδώ τοπογραφικό του Δήμου Δημοσίου Επιχείρηση 449 τετραγωνικά. Μην τρελαθούμε τώρα ότι τα βγάζουμε από τα φαντασία μου. Τελείωσε. Πώς τελείωσε, τα που λέτε, θα απαντάμε με μέγα θα απαντάμε. Κοιτάξτε, το δικαστήριο θα γίνει εδώ μέσα. Έτσι, τι που λέτε πρώτα. Κυρία Ρούχου, μετά ο κύριος Τσολακής. Βούλα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν παρέδωσα, το πάρκο λειτουργούσε και λειτουργούσε η αδερφή του κυρίου Αντωνιάδη. Μετά μπλέξανε κάτι δικαστήριο, έγιναν. Μπλέξανε ποιος. Ο Δήμος, τέλος πάντων. Η Δημοτική Αρχή. Που είχαν. Τότε δεν έγινε. Αλλά, όχι. Ο πρώτος ο βανδαλισμός, ο μεγάλος έγινε που όταν έφυγε το πάρκο, όταν λειτουργούσε, η αγωνία μου εμένα είναι αυτή. Και ξαναλέω, δεν θα ξαναβάλω το θέμα. Δεν έγινε έτσι, κύριε Τσολακίδη, δεν έγινε έτσι. Όπως το λες. Δεν έγινε έτσι. Δεν είναι την πραγματικότητα, είναι μια παλιά αμαρτία. Έτσι θα το λέω. Μια παλιά αμαρτία είναι. Μόνο διαθέσατε λεφτά σε μία εγκεκριμένο οικόπεδο. Έτσι, και το πιάτσικο έπεσε επί της εποχής σας. Με τον Σλάτκο κλέφτηκαν μόνο τα ποδήλατα εκεί πέρα. Τι είχε κάτι μηχανάκια. Τα λέτε αλήθειες. Κάνεις μεγάλο. Αλήθειες τα λέτε. Για 24 τετραγωνικά 60 ήταν και επί της εποχής σας έγιναν όλα αυτά. Έτσι. Συγγνώμη, άμα δεν το ξέρεις θα σου μάθω εγώ. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις καθόλου. Και δίνετε σημεία 57.000 για να τα δώσει στο ποδηλατικό σύλλογο. Κύριε Αντωνιάδη, όλα τα προεκρίνατε. Σας παρακαλώ, γιατί θα μιλάτε, θα πάρει. Υπάρχει καταγεγραμμένη στα παλιά πρακτικά, το έχω ξαναφέρει το θέμα. Τα πρόστιμα επισλάβει που τα τρώγανε. Άμα θέλετε, να δείτε, έχω φέρει θέμα να ανατρέψουμε. Αλήθειες θα λέμε, αλήθειες. Πάντα αλήθειες λέμε. Δεν είναι αλήθεια όμως. Λοιπόν, πρόεδρε, το ξαναλέω για τελευταία φορά. Εάν δεν σταματούσε η εργολαβία και σταμάτησε, είναι και νομικός εδώ, ύστερα από κάποια δημοσιεύματα που γράφτηκαν πάλι. Το ξέρει και νομικό το θέμα καλά. Θα είχε ολοκληρωθεί η εργολαβία. Οι ζημιές γίνονται γιατί μένει ανενεργό. Όσο υπάρχει ζωή εκεί μέσα, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ζωή σε ημετέρους. Ζωή σε ημετέρους. Έτσι για να βγάζω το μεροκάματο, σε παρακαλώ. Έτσι θα τα λες. Έτσι θα τα λες. Έτσι θα τα λες. Όσοι ήταν από εκεί μέσα. Όσοι περάσανε. Δεν μιλάει και τώρα. Όσοι περάσανε. Άσε για τώρα. Ακόμα είσαι πολύ πίσω. Άσε. Πολύ πίσω είσαι. Πολύ πίσω είσαι. Υπήρξαν δύο νοικιαστές. Τώρα θα ανοίξει κουβέντα και δεν ξέρω αν έχουν κουράγιο και όρεξη να ακούν οι συνάδελφοι εδώ. Το πρόβλημα το μεγάλο με τους δήμους συνάδελφοι είναι πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι δράσεις. Εμείς κάναμε μια επιλογή τότε, γιατί βλέπαμε ότι αν το λειτουργούσε ο Δήμος, μπαίναν άλλα προβλήματα. Ποιος θα πάει να δουλέψει, γκαρσόνι, δεν είχε προσωπικό. Επιλέξαμε να το δώσουμε σε ιδιώτες. Ο πρώτος ιδιώτης που το πήρε πέθανε, το παιδί, χρήμα δηλαδή, εντάξει, χορεύτηκε. Και μετά το πήρε ο δεύτερος ιδιώτης που το πήρε και είναι αλήθεια ότι βάλαμε και ρήτρες και πλήρωσε. Ήταν η Παρασκευή Αντωνιάδου. Κυριακή, συγγνώμη.
Εγώ όταν έφυγα από δήμαρχο, το πάρκο λειτουργούσε. Είχε πάρει άδεια. Ο Θανών είχε άδεια. Μετά, όταν πάρθηκε, το παρέδωσε αλλού. Επισκέψεις στο πρώτο ΕΠΑΛ και στο ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Παιδείας Αλέξανδρος Δετερμετζόπουλος. Επισκέψεις στο πρώτο ΕΠΑΛ και στο ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Παιδείας Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος. Ο Υφυπουργός Παιδείας το πρωί μετέβη στις εγκαταστάσεις του πρώτου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, συνομίλησε με τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και ενημερώθηκε για τα προγράμματα σπουδών και τις κατευθύνσεις στις οποίες διδάσκονται οι μαθητές. Στη συνέχεια, ο κ. Δερμεντζόπουλος επισκέφθηκε και τα εργαστήρια που λειτουργούν στο πρώτο ΕΠΑΛ και στα οποία γίνεται πρακτική εκπαίδευση των μαθητών. Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων επισκέφθηκε το δημόσιο ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης, όπου συνομίλησε με το προσωπικό και τους μαθητές, ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται και κατέγραψε τα αιτήματα που του μετέφεραν το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευόμενοι. Ερώτηση για την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Ξάνθης και την έλλειψη καρδιολόγων γιατρών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ. Πρόκειται για τους βουλευτές Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου που ρωτούν τον Υπουργό ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για να καλυφθούν τα κενά με προσλήψεις μόνιμων και πλήρους απασχόλησης γιατρών, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών. Ερώτηση για την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Ξάνθης και την έλλειψη καρδιολόγων γιατρών κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ. Πρόκειται για τους βουλευτές Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου που ρωτούν τον Υπουργό ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για να καλυφθούν τα κενά με προσλήψεις μόνιμων και πλήρους απασχόλησης γιατρών, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών. Η ερώτηση των δύο βουλευτών αναφέρει τα παρακάτω. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Θέμα: προβλήματα λειτουργίας της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό αντιμετωπίζει η καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της με ορατό τον κίνδυνο της αναστολής της. Η καρδιολογική κλινική αριθμεί μόλις 2 καρδιολόγους, οι οποίοι πλέον αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες της κλινικής, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην υγεία των ασθενών που προσέρχονται σε αυτήν αλλά και στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού της κλινικής. Να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα. Η υποστελέχωσή της είναι ένα ακόμα παράδειγμα προσπάθειας υποβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και τη σημερινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, που υλοποιούν τη συστηματική υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών υγείας προκειμένου να κερδίζει έδαφος η επιχειρηματική δράση και η κερδοφορία των επενδυτών με σοβαρές επιπτώσεις στην ίδια την υγεία των εργαζόμενων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για να καλυφθούν τα κενά με προσλήψεις μόνιμων και πλήρους απασχόλησης γιατρών, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών. Οι βουλευτές Θεοδόσης Ελένη Γερασιμίδου. Με αφορμή την έλευση του χειμώνα και την αυξανόμενη χρήση τζακιών και σομπών ξύλων, καθώς και τα αυξανόμενα περιστατικά πυρκαγιών σε οικίες που προκαλούνται από τζάκια και σόμπες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης αισθάνεται την ανάγκη να συμβουλέψει τους κατοίκους της πόλης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και ελαχιστοποίησης πυρκαγιών σε κατοικίες. Συγκεκριμένα, με αφορμή την έλευση του χειμώνα και την αυξανόμενη χρήση τζακιών και σομπών ξύλων, καθώς και τα αυξανόμενα περιστατικά πυρκαγιών σε οικίες που προκαλούνται από σάγια και τζόπες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης αισθάνεται την ανάγκη να συμβουλέψει τους κατοίκους της πόλης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και ελαχιστοποίησης πυρκαγιών στις κατοικίες. Μην ανάβετε φωτιά με τη χρήση βενζίνης, πετρελαίου ή ίνοπνεύματος, καθώς λόγω της μεγάλης αναφλεξιμότητας των αερίων που ελκύουν δημιουργούν απότομα μεγάλη έκταση φωτιάς με σοβαρό ενδεχόμενο τραυματισμό. Απομακρύνετε αντικείμενα που είναι τοποθετημένα κοντά στα τζάκια και τις ξυλόσομπες, όπως και είδου χυσμού, απλόστρες με ρούχα, καθώς είναι πιθανό να αναφλεγούν από την υπερθέρμανσή τους. Τοποθετείτε πάντα προστατευτικό πλέγμα τζάμι μπροστά από την εστία του τζακιού, καθώς προφυλάσσει από τις εκτιναζόμενες κάφτρες και σιγουρευτείτε ότι η πόρτα της ξυλόσομπας είναι κλεισμένη σωστά. Σιγουρευτείτε ότι η στάχτη κατά την αφαίρεσή της δεν έχει στο εσωτερικό της αναμένες κάφτρες. Προτιμότερα ψεκάστε με νερό και ποτέ μην τα ρίχνετε μέσα σε πλαστικούς κάδους. Μην αφήνετε τα τζάκια και τις σόμπες να καίνε όταν εσείς δεν βρίσκετε στο σπίτι. Σιγουρευτείτε ότι οι σωλήνες απαγωγής καπνού μπουριά δεν εφάπτονται σε άλλα έφλεκτα αντικείμενα. Καθαρίστε τις καμινάδες και τα μπουριά. Έχει αποδειχτεί ότι είναι από τις πιο συχνές και ύπουλες αιτίες πυρκαγιών, καθώς συχνά δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή με καταστροφικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, τα συσσωρευμένα λίπη και κυρίως οι εθάλοι που είναι κολλημένα στα τυχώματα των καμινάδων μπουριών αναφλέγονται και εκτοξεύουν κάφτρες τόσο στο εσωτερικό του σπιτιού όσο και σε διπλανές οικίες με δυσάρεστα τις πιο πολλές φορές αποτελέσματα. Τέλος, τώρα στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα πρέπει όταν λείπετε από το σπίτι να μην αφήνετε αναμένα κεριά ή τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, διότι λόγω αστοχίας υλικού μπορεί να υπάρξει βραχυκύκλωμα και έναρξη πυρκαγιάς με καταστροφικές συνέπειες. Να περάσουμε τώρα στα αστυνομικά μας νέα.
Εξιχνιάστηκαν 9 κλοπές δικύκλων και μία κλοπή για οταχή αυτοκινήτου στην Ξάνθη. Ταυτοποιήθηκαν τα 4 στοιχεία με δαπών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και κλοπές τροχοφόρων. Συνελήφθη ο ένας από τους δράστες. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από ενδελεχείς έρευνες των αστυνομικών της ομάδας δημόσιας ασφαλείας του τμήματος ασφαλείας Ξάνθης, 9 κλοπές δικύκλων και μία κλοπή για οταχή αυτοκινήτου που είχαν διαπραχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 14 12 2014 στην πόλη της Ξάνθης. Συνελήφθη τη Δευτέρα 15-12 2014 τις πρώτες πρωινές ώρες της Άλπη Ροδόπης από αστυνομικούς του τμήματος Γεννησέας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, 18χρονος συμμεταπός κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές και κλοπές τροχοφόρων. Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη τριών ημεδαπών ηλικίας 28, 16 και 15 ετών, συνεργών του 18χρονου σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Αναλυτικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό των δραστών κλοπής ενός γιοταχή αυτοκινήτου από την Ξάνθη, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Γεννησέας εντόπισαν το 18χρονο να το οδηγεί και το συνέλαβαν. Ακολούθως από την έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ομάδας δημόσιας ασφαλείας του τμήματος ασφαλείας Ξάνθης, προέκυψε ότι ο 18χρονος μαζί με τον 28χρονο και έναν ακόμη άγνωστο δράστη είχαν αφαιρέσει το παραπάνω όχημα το βράδυ της 14ης 12ου 2014 από την πόλη της Ξάνθης. Από τη συνέχιση της έρευνας προέκυψε επίσης ότι κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 14ης 12ου 2014, όλοι οι δράστες ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις αφαίρεσαν από την πόλη της Ξάνθης 9 δίκυκλα, μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες των αστυνομικών έχουν βρεθεί 4 από τα αφαιρεθέντα δίκυκλα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Κατασχέθηκε επίσης το παραπάνω γιόταχη αυτοκίνητο, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Σημειώνεται ότι όλοι οι δράστες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για παράνομα αδικήματα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα αποσταλεί στην κυρία Εισαγγελέα Πλημελιωδικείων Ξάνθης, ενώ η προανάκριση και οι έρευνες συνεχίζονται από την ομάδα δημόσιας ασφαλείας του τμήματος ασφαλείας Ξάνθης για να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή των δραστών σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του άγνωστου συνεργού. Συνελήφθη τη Δευτέρα 15-12 του 2014 το πρωί στην Ελευθερούπολη Καβάλας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ελευθερούπολης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, 48χρονος ημεδαπός για οφειλές προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, σε βάρος του 48χρονου έχουν βεβαιωθεί χρέη που ανέρχονται σε 172.529,51 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλα. Πάμε να δούμε και τις αθλητικές μας ειδήσεις. Τρίτη το μεσημέρι, η αντιπροσωπεία της ξανθιώτικης ομάδας που απαρτίζονταν από το team manager Γιώργο Κασναφέρη, από το βοηθό προπονητή Νίκο Νεντίδη και από τους ποδοσφαιριστές Κώστα Φλίσκα, Δήμο Μπαξεβανίδη, Σίλβα Κλέιτον, Κρίστιανο Μπόντο, Χρήστο Λισγάρα και Μανώλη Παπαστεριανό, πέρασε στιγμές όμορφες με τους τρόφιμους του ψυχολογικού κέντρου Ξάνθης. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είχαν την ευκαιρία να μοιράσουν δώρα, να βγουν φωτογραφίες και να παίξουν, ενώ έζησαν ξεχωριστές εμπειρίες χαράς από την όμορφη γιορτή που είχε ετοιμάσει το προσωπικό του ψυχολογικού κέντρου Ξάνθης μαζί με τα παιδιά. Η κυρία Μαρία Τέι, εκ μέρους του ψυχολογικού κέντρου, εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την πολύπλευρη στήριξη της ΠΑΕ Σκόντα Ξάνθη, ενώ ο Γιώργος Κασναφέρης και ο Δήμος Μπαξεβανίδης στις δηλώσεις τους, εκτός από τις καθιερωμένες ευχές, στάθηκαν και στο σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελείται από το ψυχολογικό κέντρο. Της Πέμπτης, στη μεγάλη αναμέτρηση, συνεχίστηκε και σήμερα η προετοιμασία της Σκόντα Ξάνθης. Η ομάδα της Σκόντα Ξάνθης στις 7:30 στο αρένα στα Πηγάδια την Πέμπτη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι υψίστης βαθμολογικής σημασίας και για τις δύο ομάδες. Η ομάδα των Πράσινων θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή, θα περιμένει κάποιο στραβοπάτημα στα αυριανά παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να μπορέσει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Ενώ η Σκόντα Ξάνθη θέλει να πιστοποιήσει ότι η ανωδική της πορεία στην κορυφή της βαθμολογίας στην Πεντάδα δεν ήταν τυχαία, αλλά επιστέγασμα σωστής επίμονης δουλειάς που έχει γίνει με τον ερχομό του Ρουμάνου τεχνικού Ράσβαν Λουτσέσκου. Πίστη και αισιοδοξία ότι η Σκόντα Ξάνθη θα κάνει 4 στα 4. Όμως ο προπονητής σήμερα το πρωί ζήτησε από τους παίκτες να αφοσιωθούν στο κομμάτι αυτό, να μην πετάνε στα σύννεφα για να δουν το παιχνίδι της Πέμπτης με άλλη οπτική, από άλλη οπτική γωνία, ούτως ώστε να μην χαλαρώσουν, να τα δώσουν όλα, ούτως ώστε να πάρουν ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα επί ενός εισάξιου και δυνατού αντιπάλου, όπως είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Αντώνης Ράνος δεν φαίνεται να προλαβαίνει ούτε για την Πέμπτη.
Ίσως τώρα για την Κυριακή, για τον εκτός έδρας αγώνα με την Τρίπολη, με τον Αστέρα Τρίπολης στις 5 και 4, ίσως θα φανούν τα σημάδια της προσπάθειας της βελτίωσης που υπάρχει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη Μέση. Από την άλλη επανέρχεται ο Σίλβα Κλέιτου που εξέτησε την ποινή. Τώρα, ο Γουάλλας, όπως είπαμε και χθες, που συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες και τιμωρείται με μία αγωνιστική, θα την εκτίσει στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το νέο έτος. Σήμερα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ο Νίκολα Μπέλιτς. Δεν θα πούμε περισσότερα, κυρίες και κύριοι, αν δεν έρθει η 1η Γενάρη. Αμέσως μετά την πρωινή προπόνηση, η ποδοσφαιρική ομάδα της Κότα Ξάνης με επικεφαλής τον τεχνικό διευθυντή Γιώργο Καζναφέρη και τον βοηθό προπονητή Νίκο Νεντίδη και τους ποδοσφαιριστές Μπαξεβανίδη, Κλέιτον, Λισγάρα, Φλίσκα, Παπαστεριανό και Οπότο επισκέφτηκαν το ψυχολογικό κέντρο. Αντάλλαξαν ευχές και έδωσαν δώρα στα παιδιά του Ιδρύματος. Μεγάλες στιγμές έζησαν οι ποδοσφαιριστές της Κότα Ξάνης, οι οποίοι και αποθεώθηκαν από τα παιδιά του Ιδρύματος και μάλιστα θα έλεγα χαρακτηριστικά ο Θοδωρής, το παιδί, ο Τρόφιμος εκεί, ο οποίος είναι και ο παδός της ομάδας και πηγαίνει στα παιχνίδια της Κότα Ξάνθης, αποθέωσε και ζητούσε επίμονα να δει τον Δημήτρη Κυριακίδη. Από την πλευρά της, η υπεύθυνη, η Μαρία Τέι, ευχαρίστησε για μία ακόμη χρονιά την πολύπλευρη στήριξη της ΠΑΕΣ Κότα Ξάνθη προς το ψυχολογικό κέντρο και από την άλλη το αντίθετο και με ευχές από την πλευρά του αρχηγού της ομάδας του Δημοσθένη Παξεβανίδη, αλλά και του τεχνικού διευθυντή του Γιώργου Καζναφέρη. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ το πρόγραμμα της τρίτης φάσης του κυπέλου Ελλάδας. Η Σκότα Ξάνθη, η οποία υποδέχεται τη Ζάκυνθο και θέλει μόνο νίκη, ούτως ώστε να μπορεί να ελπίζει για την πρόκριση, θα αγωνιστεί στις 8 Ιανουαρίου στις 3 στο Αρένα στα Πηγάδια. Το άλλο παιχνίδι επίσης στις 3 είναι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και τον Όφη. Περνάω σε άλλες ειδήσεις. Αύριο έχουμε και εμβόλυμη αγωνιστική και στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Στον αγώνα Αγροτικός Αστέρας Εθνικός Γαζόρου θα σφυρίξει ο Βαγγέλης Γιοντζένης με βοηθούς του ΣΕΠ Λιούκ Χατζημουσιάδη και οι τρεις της ΣΕΠ Ξάνθης. Χθες στα γραφεία της ΣΕΠ Ξάνθης στο νησιακό γήπεδο πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για να τιμηθεί η μνήμη του αδικοχαμένου διαιτή Σπύρου Καραουλάνη, όπου και η αίθουσα πήρε το όνομα Σπύρος Καραουλάνης. Τέλος, την άρση του απορρίτου του τηλεφώνου ζήτησε ο εισαγγελέας του Χριστόφορου Ζωγράφου για να φανεί πλέον, για να δει ο εισαγγελέας ποιοι τηλεφώνησαν τις τελευταίες μέρες πριν την δολοφονική επίθεση. Ήταν το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων μέσα από το Ξάνθη Channel. Ακολουθεί μια σύντομη πρόγνωση του καιρού. Από εμάς, γεια σας! Για την Τετάρτη προβλέπεται βροχή στην Αλεξανδρούπολη με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 14 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νότιους ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχή και πιθανότητα καταιγίδας με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου και μικρή ενίσχυση των ανέμων από νότια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 6 μποφόρ. Στην Ξάνθη προβλέπεται βροχή με τη θερμοκρασία στους 11 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους έντασης 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με βροχοπτώσεις με τη θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των ανέμων σε άπνοια. Στη Δράμα προβλέπεται βροχή με το θερμόμετρο να φτάνει τους 10 βαθμούς Κελσίου και άπνοια. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος με βροχοπτώσεις με τη θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου και μικρή ενίσχυση των ανέμων από βόρεια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Στην Καβάλα προβλέπεται επίσης βροχή με θερμοκρασία που θα φτάσει στους 11 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοδυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει στα 2 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες με βροχή με το θερμόμετρο να φτάνει τους 10 βαθμούς
βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βόρεια διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Στις Σέρρες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βροχής με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 11 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς ανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει στα 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος με την εκδήλωση ασθενούς βροχής με θερμοκρασία που θα φτάσει στους 10 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από ανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Τέλος, στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι εξίσου βροχερός με τις υπόλοιπες περιοχές με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 12 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιο-ανατολικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ. Στις απογευματινές και βραδινές ώρες περιμένουμε βελτίωση των καιρικών συνθήκων με αραιή συννεφιά με τη θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από ανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ.